Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να έχετε όλη μια σπουδαία μέρα. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τις προπονήσεις μου τους τελευταίους μήνες, τον προγραμματισμό μου, τις ασκήσεις τις οποίες συγκεντρωνόμουν. Μόλις τελείωσα προπόνηση, έκανα 42,5 κιλά τα dips, τα έφτασα στο μέγιστο. Βρίσκομαι στην κορυφή τώρα πιο ψηλά από ποτέ, σε αυτούς τους μεσόγειγκλους. Και θα μάθετε κάποια πράγματα από αυτό, θα πάρετε κάποια πράγματα γι' αυτό. Και θα σας μιλήσω για τα σχέδιά μου για το μέλλον, διατροφικά, τι θα κάνω, πώς θα επηρεάσω τη διατροφή μου και το επόμενο πρόγραμμά μου στους επόμενους μεσόγειγκλους. Οπότε μείνετε μαζί μου. Πήρα το βραδινό της λέσχης να δούμε αν έχει κάτι καλό και γυρίζω σπίτι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το γευματάκι μου για τώρα. Έτσι, light. Και ο λόγος που προτιμώ έτσι ένα light γεύμα, καταρχάς είναι το πρώτο γεύμα της ημέρας μου, δεν έχω φάει τίποτα άλλο. Το μόνο που έχω φάει είναι ένα Monster, έχω πιει άσπρο πριν την προπόνηση, έτσι λίγο για την καφέινη να μου δώσει ένα extra boost. Είναι το πρώτο γεύμα της ημέρας μου, έχει πάει, τι ώρα έχει πάει, 7 η ώρα, 7 παρα 5. Κάνω έτσι την πρακτική διαρματική νηστεία όπως σας την έχω μάθει και την προωθώ γιατί μου επιτρέπει να δίνω όλη μου την ενέργεια, όλη μου τη σκέψη, όλη μου τη συγκέντρωση στα άτομα του coaching, στη δουλειά, σε ό,τι χρειάζεται, στα προγράμματα. Και αυτό με κάνει έτσι πάρα πολύ παραγωγικό που ανέφερα και στο προηγούμενο βίντεο. Οπότε γι' αυτό αποφεύγω να τρώω πολλά γεύματα στη διάρκεια της ημέρας. Εξάλλου τρώω full τα βράδια. Τρώω τεράστια γεύματα 2.000 χιλιόμετρα και θερμίδων. Οπότε έτσι δουλεύω τώρα. Αυτό γιατί σίγουρα θα με ρωτήσει κάποιος. Περιέχει collagen φράουλα, η οποία είναι απίστευτα καλή. Δεν περίμενα να ήταν τόσο καλή. Δεν ξέρω γιατί μου άρεσε τόσο. Και έχω βάλει γιαούρτι. Στο μεταξύ αυτά τα δύο από μόνα τους είναι καλά. Σκέψω να τα συνδυάσω και με αμύγδαλα, καρύδια και μέλι και μήλο που έχω βάλει μαζί. Είναι τέλειο, υγιεινό γευματάκι έτσι μετά την προπόνηση. Περιέχει απ' όλα πρωτεΐνες, λιπαρέτατα, άνθρακες. Σας το προτείνω να επιφύλαμε να το δοκιμάστε. Και αυτό είναι το γεύμα μου για τώρα, το post-workout και το πρώτο γεύμα της ημέρας. Θα μιλήσουμε, θα το φάω και θα μιλήσουμε μετά για τις προπονήσεις μου και ό,τι άλλο χρειάζεται. Η collagen με τα γιαούρτια ταιριάζει full. Απίστευτα καλή. Και τη φράουλα έχω δοκιμάσει και την βανίλια και τη σοκολάτα. Είναι σαν εκείνα τα γιαουρτάκια που δίνουν στα μωρά. Δεν ξέρω αν έχει φάει. Που ρίχνεις πάνω και τα σοκολατάκια εκείνα τα μικρά. Απίστευτα. Λοιπόν, αφού είδατε και το μεταπροπονητικό μου γεύμα, πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα τα οποία σας ανέφερα νωρίτερα. Είναι πάρα πολλά αυτά για τα οποία θέλω να μιλήσω και δεν ξέρω πού να αρχίσω. Οπότε θα το πάμε από πολύ πολύ αρχή. Για να φτάσω σε αυτό το σημείο στις έλξεις, στις βυθίσεις, στα handstand push-ups, στα dragon flags, στα L-sit, στα handstand, σε όλες τις ασκήσεις έχω βελτιωθεί. Δεν ξεκίνησε, δεν είναι κάτι που έγινε σε ένα μήνα ή σε μερικές εβδομάδες. Πήρε αρκετούς μεσόκυκλους προπονήσεων. Μεσόκυκλος είναι μερικές εβδομάδες προπονήσεων, συνήθως είναι 4 με 5. Πήρε αρκετούς μεσόκυκλους. 2-3 πόσους πήρε. Αυτό σημαίνει 2 με 3 μήνες plus. Οπότε δεν φτάνεις κατευθείαν σε ένα τέτοιο σημείο ή δεν πας και μαξάρεις απευθείας να φτάσεις να κάνεις 5 plus δευτερόλεπτα handstand, 42,5 κιλά dips, πόσες έλξεις με κιλά, handstand push-ups, επαναλήψεις από εκεί που δεν μπορείς να κάνεις καν. Γιατί σε αυτή τη φάση βρισκόμουν. Υπάρχει μια ανωδική πορεία στη διάρκεια του χρόνου. Δεν γίνεται αυτό από τη μια μέρα στην άλλη. Οπότε είναι κάτι να έχετε στο νου σας. Με τίποτα και ποτέ δεν θα μπορέσετε από τη μια μέρα στην άλλη να κάνετε ουσιαστικά κάτι που δεν μπορούσατε να κάνετε πριν ή να φτάσετε να σηκώνετε περισσότερα κιλά. Θέλει πρόοδο, ένα σύστημα προοδευτικότητας που να σας επιτρέπει να προοδεύετε στη διάρκεια του χρόνου. Οπότε αυτό έχει καθοριστική σημασία και είναι το νούμερο 1 πάνω απ' όλα. Νούμερο 2 είναι σημαντικό και είναι κάτι που έκανα κι εγώ. Έκτισα πριν ξεκινήσω τη βάση μου. Δεν θυμάμαι, ήμουνα detrained, δεν ήμουν καλά προπονημένος πριν ξεκινήσω αυτούς τους μεσόκυκλους, μερικούς, από το καλοκαίρι, ήταν από τις διακοπές που γύρισα πίσω, κάτι τέτοιο. Και ξεκίνησα ξανά να μπαίνω σε σειρά, ξεκίνησα ξανά να προπονούμε. Και ήθελα, ο πρώτος μήνας ήταν καθαρά υπερτροφίας, καθαρά μεγαλύτερο έβρος επαναλήψεων, να χτίσω ξανά τη βάση μου. Ξεκίνησα από χαμηλά και έφτασα σε μεγαλύτερο έβρος επαναλήψεων. Να ξαναχτίσω τις βυθίσεις σωματικού βάρους μου, να ξαναχτίσω τις έλξεις σωματικού μου βάρους. Έκανα 8, 10, 12 έλξεις στο μονόζυγο, chin-ups, pull-ups για να χτίσω τη βάση μου. Έκανα μερικά explosive pull-ups, ήθελα να πάω και προς το muscle-up. Στο μονόζυγο τόσο πανθρακικό όταν ακόμα ήταν ανοιχτό. Αλλά μετά έκλεισαν, ήταν αυτό ένα εμπόδιο, θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό.
και ήταν κάτι που με εμπόδισε. Έκανα βυθίσεις αρκετές επαναλήψεις, να χτίσω ακριβώς τη βάση μου, μεγάλο όγκο προπόνησης. Και στη διάρκεια του χρόνου, μετά από λίγο, μειώνεται ο όγκος της προπόνησης, μειώνονται τα σετ, μειώνονται οι επαναλήψεις και ανεβαίνει η ένταση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ένταση είναι τα κιλά. Εγώ είμαι κάποιος που κάνω και βάρη και καλλισθενική και τα skills ουσιαστικά. Δηλαδή βάρη, weight, calisthenics και skills. Οπότε τα συνδυάζω όλα. Αυτό είναι η προπόνηση μαντιστάσεις. Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Μπορείς να κάνεις τα πάντα, μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Είναι προπόνηση μαντιστάσεις. Το σώμα σου νιώθει αντίσταση, νιώθει την τάση του μύστου. Δεν ξέρει αν κάνεις με κιλά εσύ ή αν κάνεις με το σωματικό σου βάρος. Γιατί πολλοί ο κόσμος του αρέσει να παίρνει ένα στρατόπεδο, είτε calisthenics είτε βάρη. Όχι. Προπόνηση μαντιστάσεις είναι και τα δύο. Και αυτό κάνω ακριβώς εγώ. Τα συνδυάζω και τα δύο γιατί πιστεύω πως θα με βοηθήσει να πετύχω ευκολότερα το τελικό αποτέλεσμα που θέλω, το σπαρτιάτικο look. Το στήθος σαν πανοπλία, μεγάλο εύρος στους ώμους, λεπτή μέση για να φαίνεται καλές οι αναλογίες, μεγάλη πλάτη, γράμμωση, αισθητά, να φαίνονται όλα ωραία και αισθητικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ελκυστικό, ένα σπαρτιάτικο look. Γι' αυτό το αναφέρω, να έχετε στο νου σας αυτό που έχω και εγώ. Και τα συνδυάζω λοιπόν όλα αυτά γιατί πιστεύω πως φέρνουν το καλύτερο αποτέλεσμα στη διάρκεια του χρόνου. Και δεν σου αφήνουν και αδυναμίες. Δεν είσαι μη λειτουργικός. Όταν είχα ξεκινήσει εγώ με τα βάρη, δεν έκανα βυθίσεις και έλξεις και τέτοια. Δεν ήξερα, ήμουν αρχάριος. Δεν ήξερα πόσο σημαντικά ήταν. Και με αποτέλεσμα να είμαι πάρα πολύ κακός σε αυτές τις ασκήσεις. Αλλά το καλό ήταν ότι μετά, όταν ξεκίνησα, είχα άπειρη πρόοδο σε αυτές τις ασκήσεις. Όπως τώρα κάνω τόσα χρόνια γυμναστική, τα handstand push-up δεν μπορούσα να κάνω ένα handstand push-up ανάποδα στον τοίχο. Αυτό σημαίνει πως όλη αυτή, το πόσο κακός ήμουνα στα handstand push-ups σημαίνει πως είχα μια τεράστια πρόοδο να καλύψω, ένα τεράστιο upside. Δηλαδή σκεφτείτε πόση μυϊκή μάζα μπορεί να μου φέρει να πάω, αν δεν μπορούσα να κάνω βυθίσεις, να πάω από τις 0 βυθίσεις στις 10, αρκετή. Ή να πάω από τις 10 βυθίσεις στις 10 με 20 κιλά, αρκετή μυϊκή μάζα. Το ίδιο πράγμα και με τα handstand push-ups. Από εκεί που δεν μπορούσα να κάνω κανένα, που έκανα αρνητικές πριν λίγο καιρό, αρνητικές είναι μόνο το κάτω μέρος της κίνησης, έφτασα σε σημείο να κάνω αρκετές επαναλήψεις. Αυτό θα φέρει αρκετή μυϊκή μάζα στη διάρκεια του χρόνου, γιατί οι μυς μου μπορούν να παράγουν μεγαλύτερο έργο, μεγαλύτερο έργο προπόνησης, μεγαλύτερες δυνάμεις. Και αυτό είναι αυτό που θέλουμε. Εφαρμόζουμε σιγά σιγά την προοδευτική υπερφόρτωση, να γινόμαστε καλύτεροι, να ανεβαίνει η μυϊκή μας μάζα, να αυξάνουμε τους μυς μας στη διάρκεια του χρόνου. Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσετε από εδώ είναι η βάση που προσπάθησα να φτιάξω. Ξεκίνησα, όπως σας είπα, μεγάλο όγκο προπόνησης, βυθίσεις, έλξεις, όλες αυτές τις ασκησούλες που συγκεντρωνόμουν στην αρχή για να μπορώ μετά να έχω καλή φυσική κατάσταση, να χτίσω πάνω σε αυτές, μειώνοντας τον όγκο προπόνησης και αυξάνοντας την ένταση για να ουσιαστικά ανεβεί ο όγκος προπόνησης. Ο όγκος προπόνησης, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, τα σετ επί τις επαναλήψεις, επί τα κιλά. Πλάκα, να έχετε στο νου σας. Ο λόγος που ήθελα να το κάνω αυτό είναι γιατί ήθελα η βάση μου να είναι όσο πιο μεγάλη γίνεται. Και ήταν και άλλα πραγματάκια αυτά τα οποία έκανα. Έκανα και false grip, δούλεψα και false grip pull-ups. Με είδατε και εδώ πέρα στο πατάρι μου να κάνω έλξεις. Ήτανε false grip pull-ups όταν έκλεισε το πανθρακικό. Γιατί δεν έχω μονόζυγο στο σπίτι μου και δεν μπορώ να βάλω κιόλας μονόζυγο. Οπότε αναγκάστηκα να κάνω αυτό το πραγματάκι, να βρω τη λύση αυτή. Μετά όμως αγόρασα κρίκους. Αυτό είναι άλλο θέμα, θα μιλήσουμε μετά για αυτό. Οπότε αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι πως προσπάθησα να χτίσω μια τεράστια βάση, μια μεγάλη βάση. Αυτή η βάση, όσο μεγαλύτερη είναι η βάση σου, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι και υψηλότερη η πυραμίδα σου. Η πυραμίδα σου μπορεί να είναι μόνο όσο μεγάλη είναι η βάση σου. Δεν μπορείς να χτίσεις πάνω σε μια πολύ μικρή βάση τίποτα. Δεν μπορείς να πας να κάνεις weighted calisthenics, να κάνεις βυθίσεις με κιλά, έλξεις με κιλά, όλες αυτές τις ασκησούλες με κιλά, κάμψεις με κιλά, όταν δεν μπορείς να κάνεις 4-5, όταν δεν μπορείς να κάνεις 5 έλξεις, 5 βυθίσεις, 5 κάμψεις. Όχι, πρέπει να έχεις μια βάση. Αυτή η βάση δεν υπάρχει στάνταρ. Αλλά σε γενικές γραμμές, για να ξέρουμε πως έχεις μια βάση δύναμης, είναι 10 επαναλήψεις έλξης, 10-15 επαναλήψεις βυθίσεις και οι κάμψεις θα έλεγα 20-25 επαναλήψεις να ξεκινήσεις να βάζεις κιλά. Αλλιώς πρώτα πρέπει να φτάσεις σε αυτό το σημείο πριν ξεκινήσεις να βάζεις κιλά στις ασκήσεις σου. Φυσικά αυτό δεν είναι κανόνας, αλλά είναι ένα καλό σημείο να έχετε στο νου σας πριν ξεκινήσετε να βάζετε κιλά στις ασκήσεις. Σε αυτή τη φάση τώρα, εγώ ήθελα να κάνω κάποια βίντεο να εξηγώ το πρόγραμμά μου, να εξηγώ να σας πω έχω αυτές τις ασκήσεις. Θα προοδεύσω αυτές με αυτόν τον τρόπο, θα κάνω αυτά τα πραγματάκια. Και ο λόγος που δεν το έκανα ήταν γιατί άλλαζε το πρόγραμμά μου από ανά μερικές εβδομάδες. Γιατί μια έκλεινε το πανθρακικό, μια άνοιγε. Είναι το γήπεδο με το πάρκο της καλλισθενικής. Εγώ δεν έχω μονόζυγο, όπως σας είπα, σπίτι μου. Και μετά εδώ πέρα έβαζα άλλες ασκήσεις, συγκεντρώνομαι σε άλλες ασκήσεις κοιλιακών, άλλες ασκήσεις για τις έλξεις. Άλλαζα κάποια πραγματάκια. Οπότε δεν ήθελα να κάνω βίντεο και να έβγαινε, να μην ήταν συγχρονισμένο ή να μην έδειχνε το πού βρισκόμουν πραγματικά εκείνη την ώρα ή τα πράγματα που συγκεντρωνόμουν εκείνη την ώρα
όντως. Και γι' αυτό και δεν έκανα. Γιατί από τις έλξεις, τα pull-ups και τα chin-ups που έκανα στο πάρκο με το μονόζωγο, μετά πήγα να κάνω στο πατάρι false grip pull-ups. Και μετά πήρα κρίκους και έκανα chin-ups και pull-ups πάλι. Οπότε άλλαξαν κάποια πράγματα και γι' αυτό δεν απέφυγα να μην κάνω αυτό το βίντεο. Ένα ακόμα πράγμα, θα σας πω και σε ποιες ασκήσεις συγκεντρωνόμουν στη διάρκεια του χρόνου, για να έχετε μια ιδέα τι γινόταν τους προηγούμενους μήνες. Οι κύριες ασκήσεις που συγκεντρώθηκα ήταν τα squats, τα handstand push-ups, τα deadlifts και τα diamond push-ups. Αυτό ήταν η μία προπόνηση. Η άλλη προπόνηση ήταν τα chin-ups, τα dips, τα squats και τα wrist pull-ups ουσιαστικά. Χωρίς τις ασκήσεις κοιλιακών. Οι ασκήσεις κοιλιακών είναι ξεχωριστά. Αυτά ήταν τα κύρια πράγματα που συγκεντρώθηκα και οι δευτερεύουσες ημέρες, οι δευτερεύουσες προπονήσεις ήταν όλες για τα handstand συν τις ασκήσεις κοιλιακών. Έβγαιναν αρκετή ώρα αυτές τις προπονήσεις, πάνω από 1,5-2 ώρες, επειδή ήταν μεγάλα φορτία αυτά που σήκωνα, ήθελα και μεγάλα διαλύματα να αναρρώνω. Οπότε έβγαιναν αρκετή ώρα και δεν υπήρχε λόγος να κάτσω μετά από τόση ώρα να κάνω άλλες προπονήσεις. Να κάνω handstands και L-sits και dragon flags γιατί θα είχα βγει knockout. Δεν υπάρχει κάποιο maximum όριο χρόνου προπόνησης, το οποίο από εκεί και μετά θα σταματήσουν οι ασκήσεις που κάνεις να είναι αποτελεσματικές. Αλλά καλό είναι να έχεις στο νου σου πως όσο περνάνε οι ασκήσεις, δηλαδή οι πρώτες είναι οι πιο αποτελεσματικές. Όταν θες να στοχεύσεις κάπου, να δώσεις όλη την ενέργεια, καλύτερα να βάλεις αυτή την άσκηση πάνω-πάνω στη σειρά των ασκήσεών σου. Αλλιώς μετά ανεβαίνει η κόπωσή σου εντός της προπόνησης, όσο κάνεις, το κεντρικό σου νευρικό σύστημα, η μυϊκή σου κόπωση, η τοπική. Οπότε χάνεται λίγο και η αποτελεσματικότητα αυτών των ασκήσεων. Π.χ. αν θες να μεγαλώσεις τις γάμπες σου, μην βάλεις την άσκηση για τις γάμπες τελευταία, βάλ την πρώτη. Θα σε βοηθήσει να δεις ευκολότερα πρόοδο και να μεγαλώσουν όντως οι γάμπες σου. Θα την κάνει πιο αποτελεσματική την άσκηση με αυτόν τον τρόπο. Οπότε για αυτόν τον λόγο χώρισα ακόμα περισσότερο τις προπονήσεις μου από τρεις που θα έβγαιναν την εβδομάδα με τους Σπαρτιάτικους Split το βίντεο που έχω κάνει. Τις χώρισα ακόμα περισσότερο και έβγαιναν 5 με 6. Το άφησα ελεύθερο και δεν άφησα στάνταρ να κάνω ξέρω εγώ 6, γιατί ήθελα να βλέπω και πόσα πήγαινε. Δεν ήξερα από την αρχή πόσα έβγαινε τέλεια. Οπότε ήθελα να βλέπω και αναλόγως την κόπωσή μου, αναλόγως το πώς νιώθω, αν κουραζόμουν να έκανα πίσω μια μέρα να μην έκανα προπόνηση. Και αυτό το έκανα, αλλά μόνο λίγο στο τέλος, στις τελευταίες εβδομάδες που ανέβηκε πάρα πολύ η κόπωση. Οι προπονήσεις δευτερεύουσες περιείχαν handstands, τα οποία το πρώτο δίμηνο ήταν μόνο στο πάτωμα και στο επόμενο δίμηνο ήταν η μία προπόνηση δευτερεύουσα handstands στο πάτωμα και άλλη προπόνηση δευτερεύουσα handstands σε παραλέτες του Chris. Πολύ καλές οι οποίες είναι πολύ καλές παρεμπιπτόντως. Και πέρα από αυτά, αυτές οι δευτερεύουσες προπονήσεις είχαν μετά τα handstands όλες τις ασκήσεις κοιλιακών. Οπότε έτσι κρατούσα την κόπωσή μου χαμηλά, προλάβαινα να αναρρώσω γιατί τα handstands είναι περισσότερο άσκηση ισορροπίας και ευθυγράμμισης, δεν είναι τόσο άσκηση δύναμης. Οπότε ανάρρωνα επαρκώς από αυτά. Οι ασκήσεις κοιλιακών δεν είναι τόσο επιβαρυντικές, δεν είναι τόσο κουραστικές και μου επέτρεπαν να επιστρέφω στις κύριες προπονήσεις μου που ήταν τρεις την εβδομάδα. Αυτά που σας ανέφερα πριν, τα squats, τα handstand push-ups, τα deadlifts, τα diamond push-ups και στην άλλη προπόνηση, τα chin-ups, τα dips, τα squats και τα wrist pull-ups. Και μου επέτρεπαν να επιστρέφω εκεί, να μπορώ να σηκώσω μεγαλύτερα φορτία, να κάνω μεγαλύτερο όγκο προπόνηση, να γίνομαι καλύτερος στους μεσόκυκλους των προπονήσεων και έτσι στη διάρκεια του χρόνου σιγά σιγά να ανεβαίνω. Και όλα δούλευαν τέλεια, όλα πήγαιναν καλά. Το πρόβλημα ήταν κυρίως σε κάποιες ασκήσεις και που έγιναν οι αλλαγές, ήταν που άλλαζε ο εξοπλισμός μου, ήταν τα squats. Με τα squats έχω θέμα. Είμαι από τα άτομα που ανατομικά, τα σωματομετρικά μου χαρακτηριστικά δεν είναι φτιαγμένα να μπορώ να κάνω squat καλό. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ, έχω δοκιμάσει άπειρα drills για mobility, άπειρα τα πάντα, διατάσεις για προσαγωγούς, για οπίσους μυριαίους, για γάμπες, για το ankle, για την ποδοκνημική, τα πάντα. Και απλά δεν γίνεται. Δηλαδή φτάνω στο σημείο των λίγο πάνω από τις 90 μοίρες και ξεκινάει το batwing, ξεκινάει να γυρίζει λεκάνη μου και δεν γούσταρα απλά να με βλέπω να κάνω squats και να κάνω batwing, οπότε προσπάθησα να βρω άκρη, προσπάθησα να κάνω squats πάνω σε αυτά τα μικρά που έχετε δει που έχω στο μπαλκόνι μου, τα στρωματάκια για να ουσιαστικά με βοηθήσει με το ankle mobility, να με βοηθήσει με την ποδοκνημική, κάνει μηχανικά την κίνηση καλύτερη. Να φεύγει λίγο το γόνατο μένει πιο μπροστά, αλλά σου επιτρέπει να κάνεις καλύτερο κάτσμα, πιο ευθυτεμές. Αλλά πάλι δεν έβγαινε. Έχω δοκιμάσει low bar, έχω δοκιμάσει high bar που είναι το που τοποθετείς την μπάρα στην πλάτη σου και δεν μ' άρεσε η τεχνική.
Και όταν μ' άρεσε, είχα ενοχλήσεις. Όταν μ' άρεσε, με ενοχλούσε λίγο το γόνατό μου, με ενοχλούσε λίγο το ισχύο μου. Και δεν λέει να τραυματιστώ για να κάνω squat, να κάνω μια άσκηση που δεν μπορώ, για να ουσιαστικά για να εντυπωσιάζω άκυρους. Αυτό. Αν και μ' αρέσει αυτή η άσκηση, εφόσον δεν είμαι σωματομετρικά φτιαγμένος να την κάνω, αποφάσισα μετά από λίγο καιρό, αφού είδα πως δεν βγάζω άκρη, έκανα και τις διατάσεις μου, έκανα ό,τι χρειαζόταν πραγματικά και δεν έβγαινε με τίποτα σωστή τέλεια τεχνική. Τέλεια τεχνική, εγώ έχω στο μυαλό μου, σκεφτείτε κάθισμα Ολυμπιακού αρσιβαρίστα, να μπορεί να κατέβει κάτω και να μην βλέπουμε καμία κίνηση, καμία κινητικότητα στην λεκάνη. Δηλαδή να κατεβαίνει κάτω και να είναι flat η πλάτη του. Εγώ όταν κατεβαίνω κάτω, το κάτω μέρος μέσα με το low back αρχίζει και πηγαίνει σε posterior pelvic tilt, δηλαδή η κλίση της λεκάνης πηγαίνει προς τα πίσω, που είναι κακό. Δεν θέλουμε να υπάρχει κινητικότητα στη σπονδυλική στήλη όταν κάνουμε καθίσματα με πολλή επιβάρυνση. Και γενικότερα δεν θέλουμε να αλλάζει το pelvic tilt, η κλίση της λεκάνης μας, ενώ κάνουμε μια άσκηση. Οπότε, απλά έκανα και άλλη έρευνα, έβλεπα από εδώ, έβλεπα από εκεί, έψαχνα άκρη, έψαχνα να βρω λύση, με τίποτα δεν έβρισκα τίποτα. Διάβαζα μερικά άρθρα, άλλοι λέγανε μπορείς να κάνεις αυτό, θα σε βοηθήσει, το έκανα, δεν έβγαζε άκρη. Και μετά κατέληξα, υπήρχαν και οι τύποι που έλεγαν πως μερικά άτομα απλά δεν είναι φτιαγμένα κατασκευαστικά να μπορούν να κάνουν. Είναι έτσι τοποθετημένα η κεφαλή του μυριαίου οστού τους, η κεφαλή ουσιαστικά του ποδιού τους. Το μυριαίο οστό είναι αυτό το σημείο του ποδιού μας, το πάνω, πάνω από το τετρακέφαλο, κάτω από το τετρακέφαλο. Έτσι τοποθετημένη μέσα στη λεκάνη, στο ιερό οστό, που δεν μπορεί ουσιαστικά να κουνηθεί με αυτόν τον τρόπο για να κάνεις ένα τέλειο κάθισμα. Και από το να κάθομαι να κάνω μέτρια πράγματα, προτιμώ να μην την έκανα καθόλου την άσκηση των καθισμάτων, αν και μ' αρέσει, αν και είμαι φαν. Συνεχίζω όμως να την προπονώ, συνεχίζω να την προγραμματίζω για άτομα που έχω αναλάβει στη διάρκεια του χρόνου. Αλλά όπως και να έχει, την άλλαξα, την έβγαλα και το πήγα στα reverse lunge. Οι reverse lunge είναι οι οποίες προβολές. Η οποία άσκηση μου φάνηκε καλή, την ένιωσα καλή. Τις πρώτες φορές καταρχάς βγήκα νοκάουτ με τις οποίες προβολές. Ουσιαστικά προβολή όχι προς τα μπρος, προς τα πίσω. Και πουρνούσα full λουτούς εδώ πέρα μέσα προς αγωγούς. Έλεγα τι φάση, είναι εμείς που κοιμόντουσαν τόσο καιρό. Τέλος πάντων, και πήγαν καλά αυτό. Οι οποίες προβολές πήγαν πολύ καλά, καμία ενόχληση, δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Οπότε με βλέπω να συνεχίζω με οποίες προβολές. Ακόμα τα κιλά που σηκώνω σε αυτή την άσκηση είναι χαμηλά, γιατί τα βάλα τον τελευταίο μήνα, στον τελευταίο μεσόκυκλο πρώτη φορά. Αλλά θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν στη διάρκεια του χρόνου. Και the sky is the limit. Συνεχίζω να προοδεύω και σε αυτήν. Οπότε θα έλεγα πως είναι η κύρια άσκηση τώρα για τα πόδια μου. Η άλλη είναι τα deadlifts, τα οποία επίσης ανεβαίνουν, μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα deadlifts θέλω να φτάσω 200 κιλά άρση θανάτου. Έχω κάνει μέχρι 180 και ρώση είναι να φτάσουμε μέχρι 200. Θα το δείτε λογικά όταν γίνει. Αυτά ήταν τις πρώτες προπόνησεις και επίσης τα handstand push-up, τα οποία ανέφερα και σε ένα vlog που έκανα τα προηγούμενα. Πως πήγα από 0 επαναλήψεις, ουσιαστικά ξεκίνησα με αρνητικές, μετά ξεκίνησα και έβγαζα πλήρες επαναλήψεις. Τώρα είμαι στη φάση, στις κατακόρυφες κάμψεις, στο κατακόρυφο, στον τοίχο, όπου θα ξεκινήσω τις επόμενες προπονήσεις περίπου, θα πάω για τη δεύτερη επανάληψη στο πρώτο σετ. Οπότε ξεκινάω να βάζω πάνω από μια επανάληψη στο κάθε σετ. Και ανεβαίνουν, παίρνουν μπρος όλα όπως βλέπετε. Και στο τέλος αυτής της προπόνησης, της Α, είχα diamond push-ups. Και το είχα σκεφτεί, ήθελα μια άσκηση η οποία να δίνει έμφαση στους τρικέφαλους. Δεν ήθελα άσκηση για το στήθος, γιατί το στήθος μου γενικά είναι μια μυϊκή ομάδα που μου είναι αρκετά μεγάλη, είναι αρκετά ανεπτυγμένο σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα μου. Οπότε δεν ήθελα να δώσω περισσότερη έμφαση εκεί πέρα. Έχουν σημασία πάντα οι αναλογίες. Θέλουμε να δίνουμε έμφαση σε συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες για να έχουμε το επιθυμητό look. Οπότε άφησα στο πλάι τις κανονικές κάμψεις, αν και είναι καλές. Γιατί ακριβώς ήθελα να πάρω λίγο την έμφαση από το στήθος και να την πάω στους τρικέφαλους. Τα diamond push-ups την πήγανε στους τρικέφαλους, αλλά συνέχιζα να προσπαθώ να ψάχνω μια καλύτερη άσκηση να δώσω περισσότερη έμφαση στους τρικέφαλους. Έψαξα από εδώ, έψαξα από εκεί, έπαιξα λίγο με τις παραλέτες, δεν με βοήθησαν και μετά ξαναεπέτρεψα στους τρικέφαλους στα diamond push-ups. Οπότε αυτή είναι η άσκηση που συνεχίζω να ανεβάζω τώρα. Την είχα να ανεβάζω πιο αργά στην αρχή, είχα να δίνω όλη μου την ενέργεια στα squats, στα deadlifts και στα handstand push-ups. Οπότε είναι λίγο πιο πίσω σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες. Αλλά τώρα την έχω επιστρέψει σε πρωταρχικό ρόλο και ανεβάζω ακόμα περισσότερα από προπόνηση σε προπόνηση. Αυτό σχετικά με τα diamond push-ups. Τώρα πάμε στη β' προπόνηση.
Η β' προπόνηση τώρα είχε τα chin-ups, τα dips, τα squats και τα wrist pull-ups. Wrist pull-ups είναι ουσιαστικά false grip pull-ups. Προπονούσα και το false grip γιατί ήθελα να ανεβάσω και τα muscle up μου, αλλά μετά δεν έχω πρόσβαση σε μονόζυγο, οπότε χάθηκε λίγο αυτό η πρόοδος. Αλλά συνέχισα να δουλεύω και το false grip και τα chin-ups και τα wrist pull-ups. Και στον τάξη βελτιώθηκα σε όλα. Αυτή θα έλεγα πως είναι η αγαπημένη μου προπόνηση σε σχέση με την άλλη, την προτιμώ, αλλά και η άλλη μου αρέσει, οπότε απλά νομίζω μου αρέσει παραπάνω αυτή επειδή έχει τα dips που είναι η αγαπημένη μου άσκηση. Ξεκίνησα λοιπόν σε αυτή την προπόνηση με τα chin-ups και τα pull-ups που ήταν στην αρχή στο μονόζυγο, εκεί πέρα στο πανδραγικό, έκτισα τη βάση μου, υψηλές επαναλήψεις, μετά μείωνα επαναλήψεις, ανέβαζα ένταση σιγά σιγά. Και άλλαξαν οι παραλλαγές από εδώ και από εκεί. Έφτασα να κάνω εδώ πέρα στο πατάρι, έλξεις, τα wrist pull-ups μόνο. Και μετά ξεκίνησα και δούλεψα λίγο αναστραμμένες έλξεις γιατί δεν είχα μονόζυγο όπως σας είπα για μία περίοδο. Μετά αγόρασα κρίκους. Θα το δείτε στο βίντεο που θα κάνω με τον εξοπλισμό μου τις επόμενες μέρες, παύλα εβδομάδες. Και αφού πήρα τους κρίκους, ξεκίνησα να κάνω στους κρίκους. Αλλά έπρεπε να χτίσω τότε και στους κρίκους. Ουσιαστικά τη βάση μου, δεν μπορούσα να πω απευθείας στους κρίκους όταν δεν έχω κάνει ποτέ έλξη στους κρίκους, γιατί όντως δεν έχω κάνει ποτέ έλξη στους κρίκους. Είχα κάνει λίγο στην ενόργανη που κάναμε το μάθημα στα τεφά, αλλά ποτέ δεν μπόρεσα να δώσω έμφαση σε αυτήν την άσκηση εκεί, ήμουνα και πιο μικρός. Οπότε έπρεπε τώρα να χτίσω λίγο για τη βάση μου στους κρίκους. Έκανα και αυτό στους κρίκους και μετά τώρα είμαι στη φάση που ξεκίνησα να βάζω κιλά. Έκανα μερικές, σκεφτόμουν την ταχύτητα με την οποία θα ανεβάζω, γιατί μου είναι ζόρικες οι έλξεις. Έχω τεράστια χέρια, με πολύ μεγάλο εύρος κίνησης. Οπότε μου είναι και πολύ δύσκολες οι έλξεις σε τόσο μεγάλο εύρος κίνησης. Είναι τεράστια κίνηση. Και δεν τις κάνω μισές τις έλξεις. Δεν κάνω αυτό που κάνουν εδώ πέρα, που δεν τελειώνουν καν, ξέρω εγώ, το εύρος κίνησης. Κάνω μέχρι πάνω. Μέχρι πάνω, retraction, να φέρω κάτω τις ομοπλάτες μου, να τις φέρω κάτω πίσω. Και τότε τραβάω για την έλξη. Πλήρες εύρος κίνησης. Όσο μεγαλύτερο εύρος κίνησης γυμνάζεται, τόσο περισσότερα θα είναι τα gains σας. Αυτό είναι καλά αποδεδειγμένο από τις έρευνες. Μερικό εύρος κίνησης, μερικά gains. Πλήρες εύρος κίνησης, πλήρες gains. Ό,τι είναι να κερδίζετε από την άσκηση, το κερδίζετε. Οπότε καλύτερα να κάνετε λίγο μικρότερο φορτίο και να κάνετε μεγαλύτερο εύρος κίνησης, από το να κόβετε στο μισό το εύρος κίνησης και να παίρνετε τα μισά gains. Να το έχετε στο νου σας. Μην αφήνετε το εγώ σας και τα κιλά που σηκώνετε σε μια άσκηση να μπει στη μέση και να εμποδίσει την πρόοδό σας, τη σωματική και την πνευματική ουσιαστικά, γιατί αφήνετε το εγώ σας να μπει στη μέση. Οπότε, συγκεντρώθηκα στις έλξεις, έκτισα τη βάση μου στους κρίκους, έφτασα μέχρι να κάνω 4 set επί 8 με 10 επαναλήψεις, τα οποία έβγαινα και νοκάουτ. Θα βάλω κανένα κλιπάκι να δείτε οι τελευταίες επαναλήψεις, στο τέλος έβγαιναν full νοκάουτ. Σε γενικές γραμμές, αν δεν έφτανε κάποιος πάνω από 4x10, θα ήθελα να φτάσει πάνω από 4x10 πριν μπει στους κρίκους με κιλά. Αλλά εγώ έφτασα εκεί πέρα στο όριο και μετά μπήκα απευθείας στα κιλά γιατί ήθελα, είχα full όρεξη να μπω. Και τώρα ξεκίνησα, παίζω λίγο με την ταχύτητα με την οποία εφαρμόζω την προοδευτική υπερφόρτωση στις έλξεις με κιλά στους κρίκους. Τα κάνω περισσότερο σε chin-ups, όχι τόσο σε pull-ups. Και τώρα είμαι στα 5 κιλά για ουσιαστικά. Αυτό, στα 5 κιλά για 5 set, για 5 επαναλήψεις. Εκεί πέρα παίζω και κοιτάω να ανεβάζω αργά στη διαρκεία του χρόνου. Αυτό έκανα στην τελευταία προπόνησή μου. Οπότε συνεχίζω να ανεβαίνω. Και έβγαιναν ok, δεν έβγαιναν υπερβολικά δύσκολα, ούτε ζόρικα σε σημείο να βγαίνω νοκάουτ, να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Έβγαιναν σε σημείο που μου επέτρεπε να προοδεύω. Οπότε μου μια χαρά σε αυτό. Τώρα θα φανεί στο μέλλον αν συνεχίσω να προοδεύω προπόνηση σε προπόνηση ή αν αποφασίσω να κρατάω για κάποια προπόνηση τα ίδια, μετά να ανεβάζω στην επόμενη. Θα φανεί αυτό. Αλλά αυτό σε γενικές γραμμές ξεκινάω να βάζω κιλαγή και ήταν πάρα πολύ καλό. Οι βυθίσεις τώρα, η top άσκηση που λατρεύω. Οι βυθίσεις, όπως σας είπα, έκτισα βάση και μετά ξεκίνησα να εφαρμόζω το σύστημα της προοδευτικότητας που θα έχω και στο Spartan Physique Program. Το πρόγραμμα που θα βγάλω στη διάρκεια του χρόνου. Θα δημοσιευτεί αργά ή γρήγορα, θα είστε μαζί μου, θα το δείτε. Μπορεί να το αγοράσετε κιόλας. Πάντως, ξέρω πως θα είναι ό,τι καλύτερο. Θέλω η δουλειά μου γενικά, τα προϊόντα γενικά, ό,τι κάνω, είτε online coaching, οτιδήποτε είναι, τα προγράμματα, να είναι top of the top. Δηλαδή, για κάθε 10 ευρώ που με πληρώνει ο άλλος που με επενδύει σε μένα και στο προϊόν που θα αγοράσει από μένα ή στις υπηρεσίες μου, η επιστροφή της επένδυσής του να είναι 100 ευρώ. Είτε να κερδίζει σε κόπο, είτε να κερδίζει, δηλαδή να κουράζεται λιγότερο, είτε να κερδίζει σε χρήμα,
να μην χάνει τα χρήματά του με διάφορα προγράμματα, βλακίες και άλλες ανοησίες, είτε να κερδίζει σε gains, σε ικανοποίηση από το πόσο εθιστικό θα είναι το πρόγραμμα, το πόσο θα του επιτρέπει να προοδεύει, να μεταμορφώνει, να αλλάζει το σώμα του, να αποκτάει το σπαρτιάτικο look. Αυτός είναι ο στόχος μου. 1-10, να βγαίνει ο Γάλλος κερδισμένος 1-10. Αυτό. Και δεν με νοιάζει να μπω μέσα, εγώ το λατρεύω αυτό που κάνω, οπότε αυτό. Θα μπει το σύστημα προοδευτικότητας που κάνω στο Spartan Physique Program. Φαίνεται πως είναι αποτελεσματικό, δουλεύει και θα συνεχίσει να δουλεύει. Και πήγα, έκανα τώρα, στη προηγούμενη προπόνηση έκανα 40 κιλά για 5, για 2 set. Πρώτη φορά κάνω τόσο μεγάλο όγκο προπόνησης καταρχάς, 40 κιλά και είμαι... Σε έχω φτάσει στο μεταξύ στο μεγαλύτερο βάρος που έχω φτάσει ποτέ, γιατί ακριβώς έκανα καθαρό όγκο τόσο καιρό και ανέβαινε το βάρος μου αργά. Μεγαλύτερο βάρος από ποτέ, περισσότερα κιλά από ποτέ, μεγαλύτερο όγκο προπόνησης από ποτέ, αυτό θα πει πρόοδος, αυτό θα πει βελτίωση, αυτό θα πει gains. Θα αυξηθεί, θέλω δεν θέλω, η μυϊκή μου μάσα, εφόσον έχει αυξηθεί η δύναμή μου και ο όγκος προπόνησης που μπορώ να παράγω. Δεν έχουν άλλη επιλογή οι μυς μου από το να προσαρμοστούν σε αυτά τα φορτία και στο καινούργια πραγματάκια που κάνω. Και στην προηγούμενη προπόνηση έκανα 40 επί 5x2 και άλλα έχω κάνω και back of sets, θα τα δείτε και στο πρόγραμμα όταν βγει και το αγοράσετε. Και τώρα στην τελευταία προπόνηση έκανα 42,5 κιλά. Πραγματικά απίστευτο. Αλλά τώρα έχω βγει knockout. Είναι σε φάση να κάνω deload. Οπότε θα κάνω ένα βήμα πίσω για να κάνω δύο βήματα εμπρός. Τα deload σας έχω εξηγήσει τι είναι. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά. Είναι σαν να πηγαίνεις τάπλητα για πλήσιμο. Είναι μια καλή ουσιαστικά αναλογία για να το καταλάβετε. Όταν μαγειρεύουμε, όταν προπονούμαστε, ταυτόχρονα μαζεύονται και άπλυτα. Άπλυτα πιάτα, άπλυτες κατσαρόλες, άπλυτα πιρούνια, μαχαίρια, δεν ξέρω και εγώ τι. Μαζεύονται άπλυτα. Αυτό είναι η κόπωση. Τα άπλυτα είναι η κόπωση. Και μετά από λίγο μαζεύεται τόση κόπωση στο σύστημά μας, τόση κούραση, που δεν μπορούμε να μαγειρέψουμε. Δεν μπορούμε να προπονηθούμε αποτελεσματικά. Μαζεύεται τόση κούραση που δεν μας επιτρέπει να επιστρέψουμε στις προπονήσεις μας και να ουσιαστικά να μαγειρέψουμε, να προπονηθούμε παραγωγικά. Να μπορέσουμε να βάλουμε περισσότερα κιλά, να μπορέσουμε να βάλουμε περισσότερες επαναλήψεις, να γίνουμε καλύτεροι. Οπότε δεν θέλουμε με τίποτα να προπονούμαστε σε μια φάση κόπωσης. Μετά από λίγο θα παρατηρήσεις πως δεν μένεις ίδιος, αλλά αρχίζεις και χάνεις κιόλας και δύναμη και ενέργεια. Ακριβώς γιατί η κόπωσή σου είναι πάρα πολύ υψηλή. Αν βλέπεις πως οι επιδόσεις σου μένουν ίδιες, είτε μειώνονται είτε κατεβαίνουν, τότε μάλλον κάτι κάνεις λάθος. Μάλλον κάτι δεν προσέχεις, κάτι δεν έχεις προσέξει. Και έχεις βγει νοκάουτ, είτε απλά κάνεις πάρα πολλές εβδομάδες στον μεσό κύκλο σου. Πρέπει να τις μειώσεις ή πρέπει να κάνεις deload. Οπότε κάνουμε τα deload για να διώξουμε ακριβώς όλη αυτή την κόπωση. Για να βγάλουμε τα άπλυτα, να τα πλύνουμε ουσιαστικά. Και μετά να μπορέσουμε να επιστρέψουμε και να ξαναμαγειρέψουμε αποτελεσματικά, να ξαναπροπονηθούμε αποτελεσματικά. Οπότε τώρα είμαι σε αυτή τη φάση. Είμαι στη φάση που θα κάνω deload και σκεφτόμουν. Εδώ ήταν το σταυροδρόμι που βρισκόμουν. Σε γενικές γραμμές δεν θέλουμε να κάνουμε τις ίδιες ασκήσεις, τα ίδια κινητικά πρότυπα για πάρα πολλούς μήνες. Δεν θέλουμε να τα κάνουμε για πάνω από 3, 4, 5 μήνες. Δεν υπάρχει κανόνας, αλλά δεν θέλουμε να μένουμε ακριβώς στην ίδια άσκηση. Δεν απαγορεύεται. Υπάρχουν άτομα που προοδεύουν για δεκαετίες τις ίδιες ασκήσεις. Το μόνο που χρειάζεται για να προοδεύσεις είναι να διαχειρίζεις σωστά την ένταση, την ποσότητα, τη συχνότητα. Μπορούμε να προοδεύουμε για πάντα στις ίδιες ασκήσεις. Δεν είναι κανόνας το να αλλάζεις άσκηση ανά 3 μήνες, 4, αλλά σκεφτόμουν μήπως είναι καλή ιδέα. Σκεφτόμουν μήπως είναι καλή ιδέα να αλλάξω άσκηση και να πάω από τις βυθίσεις στο δίζυγο, να δοκιμάσω λίγο να χτίσω μια βάση και στις βυθίσεις τους κρίκους. Και μετά να επιστρέψω στις βυθίσεις στο δίζυγο, είτε να πάω με κιλά στους κρίκους. Το σκεφτόμουν, μου πέρασε αυτή η σκέψη από το μυαλό. Το τι θα κάνω θα φανεί. Θα το σκεφτώ ακόμα περισσότερο, θα δω τι θα κάνω. Δεν ξέρω, τώρα έχω μια καλή ροπή, έχω μια πολύ καλή κινητικότητα και ταχύτητα με τις βυθίσεις στο δίζυγο, οπότε δεν ξέρω αν θέλω να αλλάξω απαραίτητα και να πάω στις βυθίσεις στους κρίκους. Αλλά θα το δω. Στο μεταξύ, πάνω σε αυτό μου έκανε και μια ερώτηση σήμερα το πρωί ο Ζαφ, ένα παιδί, που κάναμε και τη συνέντευξη πριν λίγο καιρό. Με ρώτησε για τους κρίκους, είναι πιο αποτελεσματική, με ρώτησε για αύξηση μυϊκής μάζας, για δύναμη, αύξηση μυϊκής μάζας και το καθεξής. Αυτό που του απάντησα, αυτός το ρώτησε για τις έλξεις, αλλά η ίδια ερώτηση μπορεί να γίνει και τις βυθίσεις, αν είναι πιο αποτελεσματική η κρίκη από το μονόζυγο. Η απάντηση είναι όχι απαραίτητα. Ο λόγος που υπερτερεί το μονόζυγο, το δίσκο και οι σταθερές επιφάνειες είναι γιατί είναι κλειστή στην κινητική αλυσίδα. Μπορούμε να παράγουμε ακόμα μεγαλύτερη δύναμη όταν έχουμε μια σταθερή επιφάνεια. Και αυτό
μας επιτρέπει να χτίζουμε πολύ ευκολότερα τη δύναμή μας σε σταθερές επιφάνειες. Πολύ ευκολότερα χτίζεις τη δύναμή σου στο έδαφος, αν κάνεις, ξέρω εγώ, τι να σκοκάμψεις, από το αν κάνεις σε κρίκους. Πολύ ευκολότερα θα χτίσεις τη δύναμή σου στο δίσγο, αν κάνεις βυθίσεις, από ότι αν έκανες τους κρίκους. Πολύ ευκολότερα θα χτίσεις τη δύναμή σου στο μονόσγο, αν έκανες έλξεις, έναντι με τους κρίκους. Οπότε είναι κάτι να έχετε στο νου σας. Χτίζουμε πολύ ευκολότερα δύναμη και προδεύουμε πολύ ευκολότερα σε σταθερές επιφάνειες. Γιατί οι ασκήσεις είναι κλειστές κινητικής αλυσίδας. Αυτό μας επιτρέπει να παράγουμε μεγαλύτερες δυνάμεις, να επιστρατεύουμε περισσότερες μυϊκές ίνες και να βελτιωνόμαστε. Και έχοντας πει αυτό, μου έκανε αυτή την ερώτηση. Με ρώτησε, είναι καλύτερη ή είναι χειρότερη? Η απάντηση είναι πως δεν είναι καλύτερη η κρίκη για να χτίσει τη δύναμή σου. Αλλά ο λόγος που σκέφτομαι εγώ να κάνω βυθίσεις, ας πούμε, σε κρίκους που είναι η αγαπημένη μου άσκηση, είναι γιατί σου δίνουν ένα διαφορετικό ερέθισμα. Αυτό το διαφορετικό ερέθισμα μπορεί να καλύπτει κάποια δυναμία σου. Μπορεί να καλύπτει κάποια δυναμία στον τρικέφαλό σου. Γιατί είναι δύσκολο, ας πούμε, το lockout, το κλείδωμα επάνω στις βυθίσεις στους κρίκους. Αρκετά δύσκολο. Μπορεί να καλύψει μια δυναμία στο στήθος σου. Μπορεί να ενεργοποιήσει περισσότερο το upper chest. Μπορεί να ενεργοποιήσει περισσότερο κάποιο μέρος του στήθους, το οποίο δεν ενεργοποιεί τόσο καλά οι βυθίσεις ουσιαστικά στο δίσγο, στη σταθερή επιφάνεια. Αλλάζει τόσο το ερέθισμα, αλλάζει τόσο το κινητικό πρότυπο, το πώς γίνεται η άσκηση, το πώς στέκεται το σώμα σου, ας πούμε, στους κρίκους σε σχέση με τις βυθίσεις, που μπορεί να πάρεις ένα πλεονέκτημα το οποίο μετά όταν επιστρέψεις στις βυθίσεις, ακριβώς επειδή θα έχει μεγαλώσει τη βάση σου, θα σου επιτρέψει να γίνεις καλύτερος και θα επιτρέψει σε μένα να κάνω ακόμα περισσότερα κιλά. Οπότε το σκέφτηκα, μου πέρασε αυτή η σκέψη από το μυαλό, να δώσω λίγο καιρό διαφορετικό ερέθισμα, να φύγω από το κινητικό πρότυπο του δίσγου και να επιστρέψω μετά ακόμα καλύτερος. Και τώρα που το αναπαράγω στο μυαλό μου και το μιλάω και μαζί σας, μπορεί να καταλήξω να κάνω αυτό, μπορεί να δοκιμάσω για λίγο καιρό τους κρίκους. Όπως και να έχει, θα το δείτε το τι θα κάνω, το βλέπετε και στα story μου συνεχώς που ανεβάζω, σας κρατάω ενημέρωση, προσπαθώ να ανεβάζω κάθε μέρα και τα story, γιατί ξέρω είναι δύσκολη φάση, ξέρω πως θέλετε content, θέλετε περιεχόμενο, θέλετε τις πληροφορίες που δίνω, θέλετε την παρέα μου, σας αρέσουνε, ρωτάω πολλές φορές πως σας φαίνονται, σας αρέσει αυτό, σας αρέσει εκείνο, μου λέτε την γνώμη σας, όσοι δεν με ακολουθείτε στο Instagram, να με ακολουθήσετε, χάνετε πάρα πολύ υλικό. Και θα δείτε τι θα κάνω, θα δείτε τι θα αποφασίσω, είτε εδώ, είτε στο YouTube, είτε στο Instagram. Και αυτό σχετικά με τις βυθίσεις. Έτσι θα κινηθώ. Ο στόχος, ο τελικός στόχος βυθίσεις είναι 60 κιλά. 60 κιλά όχι για μία επανάληψη, 60 κιλά για 5. 60 κιλά για 5 επαναλήψεις. Γιατί όλοι κάνουν μία επανάληψη 60 κιλά. Δεν κάνουν όλοι, αλλά πολλοί κόσμος μπορεί να δουλέψει 40 κιλά μία επανάληψη, 50 κιλά μία επανάληψη. Δεν έχει νόημα αυτό για μένα. Δεν με νοιάζει να τεστάρω τη δύναμή μου, τη μέγιστη, για μία επανάληψη. Με νοιάζει να την προπονώ τη δύναμή μου, τη μέγιστη. Οπότε δεν προπονούμε σε μία μονές επαναλήψεις, προπονούμε με μεγαλύτερο όγκο προπόνησης και για να αυξήσω και τη μυϊκή μου μάζα. Γιατί αν προπονείσαι εσύ μόνο με μονές, δεν έχεις μεγάλο όγκο προπόνησης, οπότε ναι μεν αυξάνει τη δύναμή σου, αλλά δεν αυξάνεται τόσο η μυϊκή σου μάζα. Δεν αυξάνεται τόσο η υπερτροφία σου, πόσο μεγάλος είναι ο μυς σου, ο καθαρός σου όγκος. Και αυτό γιατί η δύναμη είναι ουσιαστικά μια προσαρμογή νευρολογική περισσότερο, νευρομυϊκή. Ουσιαστικά ο νοτιός μυελός μπορεί να στείλει μήνυμα να παραχθούν μεγαλύτερες δυνάμεις. Ενώ αν ο στόχος κάποιου είναι και η υπερτροφία, που είναι ένας από τους στόχους που περιλαμβάνει και ο δικός μου στόχος, να φαίνομαι ακόμα καλύτερα, πιο μεγαλύτερος, πιο ογκώδης, πιο γραμμωμένος, τότε έχει σημασία και να μην προπονείσαι για μία επανάληψη, να μην κάνεις set μιας επανάληψης. Έχει σημασία να μην τεστάρεις τη δύναμή σου, αλλά να την προπονείς με μεγαλύτερο όγκο προπόνησης. Σε εύρος επανάληψης σου επιτρέπει να γίνεις καλύτερος και ουσιαστικά ενεργοποιεί τις μυϊκές ίνες με τέτοιο τρόπο, ώστε και να αυξηθεί η μυϊκή σου μάζα, η υπερτροφία σου και η δύναμή σου. Αυτό κάνω πάνω κάτω. Αυτά είναι τα κύρια πράγματα τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σε αυτό το βίντεο, σχετικά με το που βρίσκομαι, τι γίνεται και το πώς θα κινηθώ. Και το δεύτερο μέρος έχει κι άλλο, μείνετε μαζί μου. Αν παίρνετε αξία, αν έχετε πάρει αξία έως τώρα, κάντε like στο βίντεο, πραγματικά με βοηθάει full. Και κάντε μου comment, πείτε μου τη γνώμη σας για αυτά που μοιράζομαι μαζί σας, είτε πείτε μου το που βρίσκεστε εσείς. Μια ερώτηση ίσως που θέλει να μου κάνει να μάθετε κάτι και το καθεξής. Κάνω Q&A πιο συχνά πλέον. Αυτό. Κάντε πραγματικά comment και κάντε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ήδη. Το δεύτερο μέρος τώρα είναι το πώς θα κινηθώ. Πώς θα κινηθώ στο μέλλον. Προπονητικά πήρατε μια ιδέα, ας πούμε, για τις βυθίσεις. Τις υπόλοιπες ασκήσεις θα το κοιτάξω το πώς θα κινηθώ. Έχω βελτιωθεί και στις ασκήσεις των κοιλιακών. Σαν Dragon Flags έχω μπορέσει να κάνω αρκετές επαναλήψεις. Σας έδειξα βίντεο και γι' αυτό σε εκείνο το προηγούμενο vlog με την αύξηση μυϊκής μάζας. Πόσο κινηθώ διατροφικά είναι το θέμα. Έχω φτάσει στο μεγαλύτερο μου βάρος από ποτέ, 88,7, και
φαίνονται ακόμα οι κοιλιακοί μου, φαίνεται ακόμα μια αλφα γράμμωση. Αλλά άλλο να είναι ένα αλφα αυτή γράμμωση, άλλο να είναι τρία αλφα αυτή γράμμωση, triple A. Οπότε, αναπόφευκτα, φυσικά, έχω βάλει και λίγο αναπόφευκτο λίπος από αυτόν τον καθαρό όγκο. Δεν μπορείς, όποιος και να είσαι, όσο και να θες, με τίποτα να μην βάλεις και λίγο λίπος από τον όγκο. Το καλό είναι όμως πως έχω βάλει και αρκετή μυϊκή μάζα. Έχω βελτιωθεί πολύ προπονητικά, έχω βελτιωθεί πολύ οπτικά και το νιώθω και φαίνεται. Δηλαδή, νιώθω τα ρούχα μου να αγκαλιάζουν πολύ περισσότερο όλο μου το σώμα. Και το βλέπω και στις προπονήσεις μου κάθε μέρα. Οπότε αυτό είναι τέλειο. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι μια μίνι γράμμωση. Μια μίνι γράμμωση να διώξω λίγο από το περιττό λίπος, να διώξω λίγο από το αναπόφευκτο λίπος του καθαρού όγκου και να ξαναγραμμώσω, να ξαναστεγνώσω, να φαίνομαι καλύτερος από ποτέ, να μειώσω το νεκρό βάρος που είναι το λίπος, γιατί θα με βοηθήσει στις έλξεις, στις βυθείς, θα με βοηθήσει σε όλες αυτές τις ασκήσεις. Έχει σημασία να μην κουβαλάμε νεκρό βάρος, γιατί με το έξτρα βάρος που έχω είναι σαν να πηγαίνω να κάνω έλξεις και να έχω συν 2,5 κιλά. Να έχω συν 2,5 κιλά βυθείς, συν 2,5 κιλά της έλξης από το λίπος, γιατί δεν με βοηθάει κάπου, δεν είναι εμείς. Οπότε έχει σημασία να μην κουβαλάς πολύ νεκρό βάρος αν κάνεις, ας πούμε, στο πρόγραμμά σου και εσύ weight calisthenics, αν κάνεις βυθείς, αν κάνεις έλξη, αν κάνεις τέτοιες ασκήσεις. Έχει σημασία και θα σε βοηθήσει να είσαι πιο ελαφρύς. Οπότε το σχέδιο τώρα είναι να κάνω ένα mini cut, μια mini γράμμωση, ένα mini στέγνωμα για δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει. Εγώ πηγαίνω αργά, με ξέρετε, γιατί είναι ιδανικό. Οπότε θα το κάνω μέχρι να φαίνομαι όπως θέλω, είτε μέχρι να πετύχω ένα συγκεκριμένο βάρος. Θα το δω το πώς θα είναι, θα το δω το πώς θα το σχεδιάσω. Αλλά το γενικό concept είναι το ίδιο. Είναι ουσιαστικά μια γράμμωση, απλά δεν θα την κάνω για τόσο καιρό, γι' αυτό τη λέω mini γράμμωση. Αυτό. Και έτσι θα κινηθώ στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αν φτάσετε μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο. Θα σας δείξω το τελευταίο μου γεύμα της ημέρας και το τελευταίο μου όχι το τελευταίο μου γεύμα βασικά, το τεράστιο επόμενο γεύμα της ημέρας και θα μιλήσουμε τότε. Λοιπόν, και τώρα είναι η ώρα για το τεράστιο βραδινό μου γεύμα. Έχουμε εδώ κάτι μπιφτέλια γαλοπούλας από το Σκλαβενίτη, ρύζι με λίγες πατάτες και λίγο αρακά από τη λέσχη και ένα chicken thigh και μια μπριζολίτσα μικρή πάλι από τη λέσχη. Βλέπετε λίγο, το σημερινό γεύμα είναι χορηγούμενο από τη λέσχη, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ένα αρκετά υγιεινό γεύμα, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, ό,τι πρέπει για την ανάρρωση και το recovery μετά από τις σκληρές προπονήσεις των τελευταίων ημερών. Υδατάνθρακες για το μυϊκό γλυκογόνο, την απόδοση στις προπονήσεις, πρωτεΐνες για την κινητοποίηση της μυϊκής πρωτεϊνοσύνθεσης, να χτίσει ξανά τους μυς, να γίνουν δυνατότεροι. Και υγιεινό, χορταστικό, τεράστιο, επειδή μου έχουν μείνει όλες οι θερμίδες από τη διάρκεια της ημέρας που συγκεντρώνομαι στη δουλειά μου, μπορώ να έχω μεγάλα γεύματα το βράδυ χωρίς παραπάνω λίπος, χωρίς λίπος. Ακριβώς γιατί βρίσκονται εντός των θερμίδων μου, δεν τρώω κάτι παραπάνω, δεν τρώω κάτι έξτρα. Οπότε αυτό θα φάω τώρα, έχει αρκετές θερμίδες, πάνω από 1700-1800 θερμίδες, αλλά θα είναι full χορταστικό, λατρεύω τέτοια γεύματα το βράδυ. Όπως είπα, μου επιτρέπουν να συγκεντρώνομαι στη διάρκεια της ημέρας και να τρώω πάρα πολύ το βράδυ, που με ευχαριστεί full και με ικανοποιεί. Και είναι η φάση που ξεκουράζομαι, χαλαρώνω και ουσιαστικά το recovery ηρεμώ και ετοιμάζομαι για τις επόμενες μέρες. Γενικότερα δεν πρέπει να αποφεύγετε τίποτα, καμία ομάδα τροφών. Να τρώτε τα πάντα. Να τρώτε τα πάντα γιατί αν δεν τα τρώτε θα έχετε λήψεις, αποκτάτε λήψεις. Στη διατροφή μου τρώω υγιεινά, αλλά ακριβώς επειδή τρώω υγιεινά μπορώ να τρώω και έτσι πιο πρόχειρα με τα άλλες τροφές. Άλλες μέρες πίτσες, άλλες μέρες γλυκά, άλλες μέρες δεν ξέρω και εγώ τι. Ακριβώς, τα βλέπετε όλα στο Instagram μου, τα βλέπετε όλα στο story μου, να ανεβάζω όταν είναι. Αυτό μου το επιτρέπει το ότι δεν αποφεύγω καμία τροφή. Έχω μάθει να τις εισάγω όλες στη διατροφή μου, ενώ πετυχαίνω το στόχο μου, ενώ πετυχαίνω τις θερμίδες μου, τις συνολικές μου πρωτεΐνες και αυτό ουσιαστικά με μεταμορφώνει στη διάρκεια του χρόνου. Αυτό για αυτό το γευματάκι, ας δείξω σε λίγο το επόμενο, που θα είναι έτσι πιο πολύ φάση γλυκάκι και θα τα πούμε τότε. Στο μεταξύ, τελευταίες μέρες, τα βραδινά μου, τα μεγάλα γεύματα, βάζω ξαναβλέπω το Last Dance του Michael Jordan στο Netflix. Το ντοκιμαντέρ απίστευτο, αν δεν το έχετε δει, το συστήνω ανεπιφύλακτα να το δείτε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τελευταίο γευματάκι, αυτή τη σοκολατίτσα, την οποία δεν θα τη φάω ολόκληρη, και αυτό το brownie πρωτεΐνης. Αυτό εδώ το brownie, δεν ήθελα να το παραγγείλω κατά λάθος. Το είχα δοκιμάσει στο παρελθόν και δεν με είχε αρέσει, δεν με είχε τρελάνει. Αυτή τη γεύση είχα δοκιμάσει, άλλη γεύση. Γενικότερα αυτά τα brownies δεν μου άρεσαν καθόλου, δεν με τρέλαναν. Οπότε δεν σας τα προτείνω. Αλλά οι μπάρες γενικά μου αρέσουν έτσι μάλλον αρκετά. Το συγκεκριμένο ήταν, δεν με τρέλανε, απλά τώρα εφόσον τα έχω πρέπει να τα τελειώσω, οπότε
θα φάω ένα αυτό και μετά θα φάω τη σοκολάτα. Αλλά δεν θα τη φάω ολόκληρη, γιατί δεν μου φάνουν θερμίδες και ούτε θέλω κιόλα να τη φάω ολόκληρη. Έχω χορτάσει γενικές γραμμές. Θα φάω κάποια ποσότητα, μισή μάλλον, κάπου εκεί πέρα θα φάω, για να πετύχω τις συνολικές μου θερμίδες. Ένα αυτό και νούμερο 2. Στο μεταξύ, οι μαύρες σοκολάτες με αρκετό κακάο μέσα είναι ίσως από μια από τις πιο θρεπτικές τροφές που μπορείτε να φάτε. Μαγνήσιο, πολυφενόλες, γενικότερα έχει πάρα πολλές θετικές επιδράσεις στην υγεία. Ίσως κάνω κάποιο βίντεο γι' αυτό στη διάρκεια του χρόνου. Ξεχωριστώ μόνο για τη μαύρη σοκολάτα, γιατί ακριβώς είναι τόσο καλή. Τρώω αρκετά συχνά τελευταία. Θα φάω τώρα αυτό το brownie, μισή σοκολατίτσα, κάπου εκεί πέρα. Και μετά από κάνα 2 ώρες, 1,5-2 ώρες, θα κοιμηθώ τώρα. Η ώρα είναι 1 παρά. Το προηγούμενο μου γεύμα το έφαγα 11,5 ώρα. Αυτό για να έχετε και μια ιδέα περίπου πώς είναι τα πραγματάκια. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αν φτάσατε μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο και μείνατε μαζί μου και ακούσατε τις ιστορίες μου. Σας ευχαριστώ. Κάντε like, comment, εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη. Πατήστε το καμπανάκι για να μένετε ενημερωμένοι και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σε αλήξη.com μια online coaching. Συνεχίστε να εμφανίζετε κάθε μέρα στο ότι κάνετε και καλή συνέχεια.